Αγανάκτηση επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων του Βόλου εξαιτίας των αλλεπάλληλων διακοπών ηλεκτροδότησης εν μέσω συνθήκων καύσωνα. Μέσα σε ένα διήμερο είχαμε 30 διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες ήταν στιγμιές. Και αυτό είναι το χειρότερο, καθώς στις στιγμιές διακοπής ηλεκτροδότησης, την πτώση τάσεως δηλαδή, τη σύντομη, είναι πάρα πολύ επίφοβο να χαλάσουν οι ηλεκτρικές συσκευές. Είχαμε αρκετούς συναδέλφους που έχουν καεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έχουν πρόβλημα με τα κλιματιστικά με αυτήν την κατάσταση. Αλλά όμως θα υπενθυμίσουμε ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων βασίζεται στο ίντερνετ και στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με αυτές τις αυξομοίωσεις τάσης, πέφτοντας στο ίντερνετ, δεν μπορούμε να κόψουμε αποδείξεις, καθώς πια υπάρχει διασύνδεση των ταμιακών με τα POS και με την ΑΔΕ και η διασύνδεση αυτή γίνεται μέσω του διαδικτύου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, με επιστολή του προς τον ΔΔΕ, ζητά ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες πτώσεις τάσης. Μάταια όμως. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τη ΔΕΗ για να δούμε τουλάχιστον μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουν να γίνουν ενέργειες από τη μεριά των εμπόρων για να προστατεύσουν τα μηχανήματα και να προμηθευτούν τα αντίστοιχα UPS όσο μπορούν, δηλαδή για να διατηρήσουν την τάση. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία. Αποστείλαμε μια επιστολή στον διευθυντή του ΔΔΕ, όπου ζητάμε εννοείται να περιοριστούν αυτές οι διακοπές, να σταματήσουν αυτές οι διακοπές, αλλά και από την άλλη να έχουμε μια ενημέρωση. Δεν μπορεί να μην μας ενημερώνει κανένας, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα. Γενικότερα, κάποιοι θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις είναι στον αυτόματο, ότι οι επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, δεν έγινε και τίποτα, το να χάσουν μια-δύο μέρες τζίρο. Αυτό πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα όσο το θέμα της ηλεκτροδότησης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σημειώνει ότι οι συνεχιζόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον εξοπλισμό των καταστημάτων, χωρίς κανείς να διαβεβαιώνει τους ιδιοκτήτες τους ότι θα αποζημιωθούν. Δεν μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας αυτό και ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν φθορές στον τεχνολογικό τους εξοπλισμό. Και μάλιστα, ξέρετε, όλο αυτό γίνεται και την περίοδο αυτή που έχουμε λάβει έκτακτους λογαριασμούς για την επιστροφή της επιδότησης που δόθηκε στις επιχειρήσεις. Και γίνεται ακόμα πιο εξοργιστικό και μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο το γεγονός αυτό, ότι η ΔΕΗ και ο κάθε πάροχος δεν μπορούν να έχουν εν έτη 2024 τέτοιες υποδομές για να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, η απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση γενικότερα των επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως ζητάνε επιστροφές επιδοτήσεων.